Δημιουργήθηκε ένα δέντρο της αγκαλιάς, ένα δέντρο αγκαλιάς, ένας όρος όμορφος, να τον λέει κάποιος, μέσα από τη δράση «Να σε κάνω μια αγκαλιά», με ερωτηματικό στο τέλος, ξεχωριστή δράση από τη βιβλιοθήκη Χανίων και πρωταγωνιστές, μαθητές δημοτικού. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Λίτσα Μαστορακάκη, να την ευχαριστήσω θερμά, είναι βιβλιοθηκονόμος. Πάμε να την συναντήσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, καλά εσείς? Είμαστε καλά. Να σε κάνω μία αγκαλιά αναφορικά με τη δράση. Πολλές αγκαλιές φαντάζομαι, κάνα το ένα στον άλλον και γεμίσατε με παιδικές φωνές και με παιδικά χαμόγελα. Έτσι, έτσι. Η βιβλιοθήκη μας δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτούς και μαθητές να συμμετέχουν σε διάφορα τέτοια προγράμματα φιλαναγνωσίας, με σκοπό τα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο, να έρθουν πιο κοντά στο βιβλίο. Οπότε ένα τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο τέτοιο πρόγραμμα που τα σχεδιάζουμε εμείς οι βιβλιοθηκονόμοι για μικρότερα παιδιά, ένα τέτοιο πρόγραμμα λοιπόν είναι «Να σε κάνω μια αγκαλιά». Για πείτε μας λίγο, πώς αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα μαθητές, μικρά παιδάκια δημοτικού? Τους αρέσει πολύ. Καταρχήν, εμείς δίνουμε πιο πολύ έμφαση στο να αγαπήσουν, να μάθουν να αγαπούν τον εαυτό τους. Γι' αυτό παίζουμε και ένα παιχνίδι στην αρχή. Τους βάζουμε ένα κουτί που εκεί μέσα θα δουν κάτι, το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Αυτό είναι φυσικά ο εαυτός τους. Και τους μαθαίνουμε να αγαπάνε τον εαυτό τους, να τον φροντίζουν, να τον εμπιστεύονται πάνω απ' όλα. Τους αρέσει πάρα πολύ αυτή η δράση. Και πόσο ανάγκη έχουμε την αγκαλιά και αυτή την πόσο ανάγκη. Την προσωπική έτσι, επαφή. Και με οδηγώ αυτό το, βέβαια, και με οδηγώ το βιβλίο της Φρόσης Φωτεινάκη «Να σε κάνω μια αγκαλιά», τους λέμε πόσο σημαντική είναι αυτή η αγκαλιά. Και ότι μια αγκαλιά μπορεί να γίνει καταφύγιο και φωλιά αρκεί να τη θέλουμε. Έτσι, και βέβαια τους μαθαίνουμε και μια καινούργια λεξούλα, τη λέξη συνένεση, ότι όταν δεν θέλουμε, μπορούμε να λέμε όχι. Ακριβώς, έτσι, βέβαια. Από... Είδατε ναι. Πόσες προεκτάσεις έχει μια παρέμβαση και αυτός ο τίτλος «Να σε κάνω μια αγκαλιά». Εάν δεν θέλουμε, λέμε όχι. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια, σε αυτή την ηλικία να το μάθουμε. Σωστό. Και η αγκαλιά που ξεχυλίζει από αγάπη, από συνένεση, από αποδοχή, είναι η αγκαλιά που μας δίνει ζωή. Αυτό θέλουμε να περάσουμε. Αυτό το νόημα στα παιδιά και μια τέτοια αγκαλιά που ζητούμε. Μια τέτοια αγκαλιά θέλουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Μας έχετε γεμίσει με θέματα εκεί στις βιβλιοθήκες των Χανίων. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Τέλεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς να είστε καλά. Δική μας χαρά, υποχρέωσή μας.